Θα ήθελα, ξεκινώντας, καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου έγινε πριν από λίγες μέρες και στην οποία θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω όσο καλύτερα μπορώ, καθώς θεωρώ ότι η πρόκληση είναι μεγάλη και τα γεγονότα, όπως είπε και ο Νεκτάριος, τρέχουν, ειδικά εν όψη των διπλών εκλογών στις 24 Ιουλίου. Ακόμα πιο μεγάλη θεωρώ την ανάγκη, όμως, για μια ουσιαστική συζήτηση που να επανατοποθετεί και να επαναπροσδιορίζει κάπως τις φαντασιακές μας επενδύσεις απέναντι στη γείτονα χώρα, που πολλές φορές αυτές τροφοδοτούνται άμεσα ή έμεσα, είτε από δυτικοκεντρικές υποθέσεις προστασίας της κοσμικότητας του πολιτεύματος, είτε από οριενταλιστικά ή και εξωτικοποιημένα στερεότυπα για το Ισλάμ, χάνοντας ουσιαστικά το τι γίνεται ή το τι παράγεται στον ενδιάμεσο αυτό χώρο. Και εκεί ακριβώς θέλω να επικεντρωθώ σήμερα. Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επίσημα ανακοινώθηκε μετά από το αποτυχημένο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου του 2016 επισφράγισε πράγματι μια διαδικασία που είχε ήδη όμως ξεκινήσει με πιο ήπιο τρόπο, φυσικά νωρίτερα. Πλέον η κατάσταση βρίσκεται στο απόγειο. Πάνω από 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν, ενώ κάπου 9.000 ακαδημαϊκοί και ερευνητές, ερευνήτριες έχασαν τη δουλειά τους, έκλεισαν 15 πανεπιστήμια, όπως και πάνω από 180 μέσα μαζικής ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 19 συνδικαλιστικές οργανώσεις και 148 δημοσιογραφικοί οργανισμοί και εκδοτικοί οίκοι απαγορεύτηκαν. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού του φιλοκουρδικού κόμματος ΧΕΝΤΕΠΕ, τον Σιλαχατίν Ντεμιρτάς, και των βουλευτών του. Επιβλήθηκαν ταυτόχρονα ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και η λογοκρισία εδώ, όπως και η αυτολογοκρισία, κυριαρχεί σε ένα κλίμα αυξανόμενης κοινωνικής πόλωσης και καθημερινής τρομοκρατίας που πολλές φορές γίνεται και στο όνομα της προστασίας της χώρας από την τρομοκρατία. Πρόσφατα δημοσίευσα ένα κείμενο στα σύγχρονα θέματα, εξηγώντας ότι τόσο η ρητορική όσο και η λειτουργία της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχει φύλο με την έννοια ότι η εξουσία δεν μπορεί παρά να είναι έμφυλη. Ως παράδειγμα, χρησιμοποίησα την ανακοίνωση της απαγόρευσης που έγινε στις 18 Νοεμβρίου του 2017 στην Άγκυρα όλων των εκδηλώσεων που μπορεί να έχουν κάποιο περιεχόμενο που να σχετίζεται με ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Η απαγόρευση αυτή εκείνη τη στιγμή βασίστηκε στην αιτιολογία ότι αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν μίσος και επιθετικότητα μεταξύ των ανθρώπων, εννοώντας δηλαδή ότι εγείρουν τα ομοφοβικά και τρανσφοβικά αισθήματα του λαού, και άρα εμφανίζεται εδώ το κράτος ως προστάτης που έρχεται να διασφαλίσει τα δικαιώματα εκείνων που μπορεί να ταραχθούν από τη δημόσια ύπαρξη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Το ενδιαφέρον αλλά και έντονη ανησυχία που προκαλεί η λογική πάνω στην οποία αρθρώνεται αυτή η απαγόρευση είναι ο διαστρεβλωτικός της χαρακτήρας ή αλλιώς ο παραλογισμός της. Πιο απλά, η ανθρώπινη ζωή που χρήζει προστασίας μετατρέπεται σε απειλητική ύπαρξη επειδή ακριβώς απειλείται η ίδια. Με άλλα λόγια, τα υποκείμενα των δικαιωμάτων, οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι σε συγκεκριμένη περίπτωση, μετατρέπονται ταυτόχρονα σε θύματα, γιατί το κράτος έρχεται να τους προστατεύσει από τις συγκρούσεις που μπορεί να προκαλέσει η ύπαρξή τους και προστατεύοντάς τους, τους απαγορεύει τη δημόσια ύπαρξη και παρουσία, και θύτες ταυτόχρονα, γιατί αυτού του τύπου η προστασία του κράτους τους δίνεται γιατί απειλούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων κοινωνικών και θρησκευτικών ομάδων που δεν μπορούν να τους και τις ανοιχθούν. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι μετά την προσπάθεια πραξικοπήματος στους λεγόμενους επιβλαβείς πολίτες, συνεργάτες του Φετουλάχ Γκιουλέν και φαντασιακούς εχθρούς του έθνους, ήρθαν να προσθεθούν οι ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές και οι φεμινιστικές ομάδες, όπως και οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε παρεκκλίνει από το σχήμα μιας κανονικοποιημένης πατριαρχικής, εθνικιστικής και θρησκευτικής πολιτότητας που προάγεται πλέον δημόσια και νομιμοποιείται θεσμικά. Αυτό όμως, αν και γίνεται με ένα πρωτοφανή, έτσι, αυταρχικό τρόπο τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο, όπως θα εξηγήσω σε λίγο. Να σημειώσω εδώ
ότι με αφορμή αυτή την απαγόρευση, αντίστοιχες εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη κτλ., δεν έγιναν με το φόβο μήπως συνέβαινε και εκεί το ίδιο, ότι έχει προκηρυχθεί, έχει ανακοινωθεί ότι η καθιερωμένη πορεία υπερηφάνειας θα γίνει μία μέρα μετά τις εκλογές. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και φέτος, γιατί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια την έχουν απαγορεύσει, την καταστέλει το κράτος. Τώρα, όπως θέλω να εξηγήσω στη συνέχεια, πάνω σε αυτή τη λογική της διαστρέβλωσης, πάτησε και το κυνήγι που ξεκίνησε για εκείνους που συμμετείχαν στη καμπάνια υπογραφών των Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη. Πολύ απλά, μέσα από μια λογική παραλογισμού και πάλι, κάποιοι και κάποιες που έκαναν έκκληση για ειρήνη και διάλογο σχετικά με το κουρδικό, κατηγορούνται τώρα ως τρομοκράτες. Αλλά πριν φτάσω στην ανάλυση αυτή, σήμερα θα ήθελα να παραμείνω λίγο παραπάνω εδώ και να υποστηρίξω ότι η διαπίστωση ότι η εξουσία έχει φύλο μας παρακινεί πρακτικά να σκεφτούμε το πώς συμπράττουν διαφορετικοί εξουσιαστικοί μηχανισμοί που στηρίζονται μεν σε σενάρια και πρακτικές διακυβέρνησης μέσω της ηγεμονίας, του νεοφιλελευθερισμού και της αυταρχικότητας, πολλές φορές και στο όνομα της δημοκρατίας, αλλά ουσιαστικά νομιμοποιούνται και διαχέονται κοινωνικά μέσα από μια βιοπολιτική λειτουργία του συναισθήματος του φόβου που πηγάζει από μια φαλογοκεντρική επένδυση νοήματος. Ο όρος εδώ φαλογοκεντρισμός είναι από το φαλοκεντρική, μια έτσι λακανική έννοια, και το λογοκεντρισμός που είναι από τον Τεριντά. Πιο απλά, για να το θέσω λίγο πιο απλά, θέλω να εστιάσω στο πώς αναπαράγεται και διαχέεται κοινωνικά ο φόβος μέσα από την παραγωγή ενός κυρίαρχου και κλειστού νοηματικού σχήματος. Εξάλλου, μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του φαλογοκεντρισμού είναι η απίκηση των σημείων του λόγου, το κλείδωμα του νοήματος μεταξύ δύο αντιθετικών πόλων και πλευρών, ενεργητικού, παθητικού, θύματος και θήτη, και η κοινωνική νομιμοποίηση αυτού του κυρίαρχου λόγου μέσα από την αποδοχή, από την κοινή λογική της φαλικότητας της εξουσίας, όπως και της τιμωρητικής παρέκκλησης από αυτήν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε μία αρκετά προβληματική ανάλυση, κατά τη γνώμη μου, για να δώσω ένα παράδειγμα, που χρησιμοποιείται για να αναλυθεί η πολιτική κατάσταση στη Τουρκία, που επιμένει να αντιλαμβάνεται το τι γίνεται εκεί ως μία αντιπαράθεση μεταξύ Ισλαμιστών και Κεμαλιστών, οδηγώντας σε ένα νοηματικό εγκλωβισμό και χάνοντας έτσι τα σημεία σύγκλησης μεταξύ τους, όπως και τη δυνατότητα άρθρωσης ενός άλλου πολιτικού κριτικού λόγου. Χωρίς να είναι ταυτόσιμη η ρητορική που υιοθετούν οι δύο αυτές παρατάξεις, όπως και οι ιδεολογίες που αναπαράγουν, έχουν ένα κοινό σημείο. Κλειδώνουν το νόημα μέσα από τη δική τους διένεξη, που την παρουσιάζουν ως τη μοναδική που έχει αναλυτικά πολιτική σημασία. Πώς γίνεται αυτό? Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των συζητήσεων για την αλλαγή του συντάγματος του 1982, έτσι όπως εξελίχθηκαν όταν το ΑΚΕΠΕ κέρδισε τις εκλογές τον Ιούλιο του 2007. Καταρχάς, δεν είναι τυχαίο ότι ήδη το 2008, όταν ο Ερντογάν ανήγγειλε ότι θα προχωρήσει στη τροποποίηση κάποιων άρθρων του συντάγματος, αυτό το έκανε εις το όνομα της προστασίας των θρησκευόμενων γυναικών, προκειμένου, υποτίθεται, να τους διασφαλίσει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην εργασία. Το πιο σημαντικό όμως επί της ουσίας ήταν η θεατρικοποίηση του αγώνα για κυριαρχία, όπως στήθηκε με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εις το όνομα της προστασίας των γυναικών. Οι εξαγγελίες του Ερντογάν αμέσως κινητοποίησαν τα φοβικά αντανακλαστικά των λεγόμενων κεμαλιστών, που είχαν προβλέψει την απειλή ισλαμοποίησης της χώρας. Μετά από έκκληση του ΤΖΕΧΕΠΕ, παρενέβη το Συνταγματικό Δικαστήριο, που ακύρωσε τις τροπολογίες και επιπρόσθετα άνοιξε μία υπόθεση που για πρώτη φορά στη Τουρκία έθετε το κυβερνών κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, σε κίνδυνο διάλυσης, καθώς 71 αξιωματούχοι του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Πρωθυπουργού, θα μπορούσαν να αποκλειστούν από οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα για 5 χρόνια μετά από αίτημα του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών.
Η απόφαση αυτή πόλωσε για ακόμα μία φορά την ήδη διχασμένη κοινωνία. Στην υπεράσπιση του βέβαια, το ΑΚΕΠΕ υπενθύμησε στο δικαστήριο και στον κόσμο φυσικά ότι είχε κερδίσει δημόσια ψήφο μέσα από την προώθηση των ατομικών δικαιωμάτων, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, καθώς και την ένταξη της κοινωνίας στην παγκόσμια οικονομία, ένα λεξιλόγιο που είχε την ίδια ακριβώς απήχηση και στους κοσμικούς. Και ενώ ο φόβος διάδοσης του Ισλαμισμού πρωτοστατούσε στην ατζέντα της πολιτικής διένεξης με το ΑΚΕΠΕ που διεξήγαγε τον ΤΖΕΧΕΠΕ, ένα χρόνο νωρίτερα είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο της Εργένεκον. Το 2007, υπό τη σκιά του φόβου ενός πιθανού πραξικοπήματος εναντίον της κυβέρνησης του Ερντογάν, φυλακίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι και οδηγήθηκαν σε δίκες επικεφαλής του στρατού, αστυνομικοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες. Ουσιαστικά οδηγήθηκαν στη φυλακή όλοι αυτοί ως μία προσπάθεια ξεκαθαρίσματος του παλαιού φιλοκεμαλικού καθεστώτος. Ακόμα και τώρα, η διένεξη αυτή συνεχίζει να κλειδώνει το πολιτικό νόημα, καθώς οι πολιτικές συγκυρίες που οδήγησαν στην πρόσφατη αλλαγή του συντάγματος, Γκεζί, το πραξικόπημα, το δημοψήφισμα, αναλύονται μόνο μέσα από αυτή τη δυτή ρητορική. Από τη μία, έρχεται να επιβεβαιωθεί η προφητεία των κεμαλιστών και Ευρωπαίων περί ισλαμοποίησης της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται στον Ερντογάν ως Σουλτάνο, τοποθετώντας τον και στις δύο περιπτώσεις σε ένα οπισθοδρομικό Ισλάμ και σε ένα παρελθοντικό χωροχρόνο αυτό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η ερμηνεία έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά μια βαθιά αποπολιτικοποίηση των εξελίξεων στη Τουρκία, καθώς η ίδια εμφανίζεται ως μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με τα δημοκρατικά προτάγματα της νεωτερικότητας και της Δύσης, εκεί δηλαδή όπου και καλά δεν υφίστανται οι άνθρωποι αδικίες, πολιτική χειραγώγηση, δεν επικρατεί ο συντηρητισμός, η πατριαρχία, η θρησκοληψία, ο φασισμός κτλ. Από την άλλη πλευρά, οι αναλύσεις που παρουσιάζουν τον Ερντογάν ως ένα νέο Κεμάλ Ατατούρκ έρχονται να επικυρώσουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δηλαδή το πολιτικό παιχνίδι μπορεί να παιχθεί μόνο μεταξύ αυτών των δύο ηγεμονικών εξουσιών που συνεχώς απειλούν ο ένας τον άλλον. Επομένως, ακόμα και αν κάποια παρακολουθήσει την κατά κάποιο τρόπο πιο μετριοπαθή προεκλογική εκστρατεία του Μουχαρέμ Ιντζέ, το τελευταίο διάστημα δηλαδή που προσπαθεί να γεφυρώσει τα γεφύρωτα εθνικιστικά και μιλιταριστικά αντανακλαστικά του ΤΖΕΧΕΠΕ, δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί εύστοχα πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί το πολιτικό συλλογικό φαντασιακό τώρα, αφού έχει ήδη δομηθεί πάνω στην κατασκευή συγκεκριμένων εχθρών και φύλων, στην απονομιμοποίηση του άλλου ως ριζικής ετερότητας και στον αέναο φόβο απέναντι σε αυτήν την ετερότητα. Και όλα αυτά συμβαίνουν υπό το κλίμα μιας πλήρους ανασφάλειας και ασάφειας σχετικά με το τι σύστημα θα επικρατήσει τελικά μεταξύ προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών, και ενώ ήδη στις 14 Ιουλίου πέθαναν 5 άνθρωποι και τραυματίστηκαν βαριά 9 στο Σουρούτς, ενώ ο υποψήφιος του ΑΚΕΠΕ, Ιμπραήμ Χάλελ Γιλντίζ, έκανε προεκλογική εκστρατεία κυκλοφορώντας με όπλα και συμπεριφέροντας ως τοπική μαφία. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο Ερντογάν συνεχίζει να αντλεί κύρος ακόμα και όταν ή ειδικά όταν του αντιστέκονται. Μιλώντας στην Άγκυρα και απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του ΑΚΕΠΕ, είπε ότι οι αντιπάλοι του έχουν μόνο μία έγνοια. Ποια? Να τον καταστρέψουν. Εάν μια μέρα το έθνος μας λέει «πει αρκετά», τότε θα αποχωρήσουμε. Το «ταμάμ» που κάλεσε το λαό να πει ο Ερντογάν και που σημαίνει εδώ «φτάνει αρκετά», έγινε viral στο Twitter, φτάνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα 450.000 μηνύματα. Αλλά προφανώς αυτό το μήνυμα δεν φάνηκε να τον επηρεάζει καθόλου. Ο ίδιος συνεχίζει να αντλεί κύρος, ακόμα και όταν η οικονομία στηρίζεται εδώ και καιρό σε μια φούσκα ανάπτυξης και η λίρα πέφτει κατακόρυφα. Ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η διάχυση του φόβου συνδέεται άμεσα με την απειλή κατάρρευσης του οικονομικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου που έχει επικρατήσει ως το βασικό διαπραγματευτικό χαρτί του Ερντογάν για να πάρει εξ αρχής την εξουσία, οδηγώντας τη χώρα και καλά στην ανάπτυξη.
Οι δηλώσεις που έκανε στις 5 Ιουνίου ότι δεν υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα ψυγείο σε κάθε σπίτι, ή όταν παρακινώντας τους πολίτες να επενδύσουν στο εγχώριο νόμισμα, εκείνοι άρχισαν να καίνε τα δολάρια και τα ευρώ που έκρυβαν κάτω από τα μαξιλάρια τους, μόνο τραγελαφικά μπορούν να χαρακτηριστούν. Παρ' όλα αυτά, ο κινησμός και η τραγελαφικότητα, η λογική του παραλόγου και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, όπως και ο φόβος, η καχυποψία, η συνωμοσία, η τρομοκρατία και η νοθεία, έχουν απικήσει τόσο την καθημερινή γραμματική της συνύπαρξης των ανθρώπων στη Τουρκία, όσο και έχουν επικρατήσει στο πολιτικό λεξιλόγιο ανάλυσης της παρούσας κατάστασης. Και εδώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο πιο πολύ σήμερα πριν κλείσω. Μέσα από την απίκηση της γλώσσας και της πολιτικής γραμματικής επιτυγχάνεται και η διάχυση της οικονομίας του φόβου που αποδυναμώνει ουσιαστικά άλλες πολιτικές αρθρώσεις, άλλες πολιτικές οσμώσεις. Αυτό που χάνεται εδώ δηλαδή είναι η συνειδητοποίηση ότι ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει δυνατότητα για μια άλλη πολιτική νοηματοδότηση, ότι υπάρχουν πράγματι αντιστάσεις, ότι έχει σημασία η συσπήρωση και η διεθνής αλληλεγγύη, η μαζική κινητοποίηση και ότι έχει τελικά σημασία η διάχυτη επιθυμία που υπάρχει διάρρηξης της εξουσιαστικής επιβολής μονοδιάστατων πολιτικών αναλύσεων και μορφωμάτων. Είναι σημαντικό, επομένως, υπό τις παρούσες κρίσιμες συνθήκες, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, ότι αυτές οι αντιστάσεις υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και ακόμα πιο πολύ ότι έχουν βαθιά πολιτική σημασία και εμβέλεια όχι μόνο στη Τουρκία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ευρώπη και διεθνώς, καθώς η γεωπολιτική αρχιτεκτονική της έκτακτης ανάγκης και η ρητορική της ασφάλειας ή της προστασίας, όπως και η καταστολή που επιβάλλεται ως παρεπόμενο της κρίσης και των πολλαπλών κρίσεων, αποτελούν εκ νέου και από κοινού το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα της χρονικής περίοδου που διανύουμε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να πάρουμε πιο πολύ στα σοβαρά διαφορετικές πολιτικές φωνές που αρθρώνονται καθημερινά στη Τουρκία. Θα φέρω 2-3 παραδείγματα πριν κλείσω, γιατί έχουν σημασία. Το 2007, για παράδειγμα, θρησκευόμενες ακτιβίστριες των δικαιωμάτων εναντιώθηκαν στην απόφαση του Ερντογάν για συνταγματικές αλλαγές, που και καλά θα άλλαζαν τη ζωή τους, και προσπάθησαν οι ίδιες, παρόλες τις πιέσεις από συντηρητικούς κύκλους, να επανεγράψουν τους όρους διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους ενάντια στον έφυλο αποκλεισμό και τις συνθήκες επισφάλειας που βίωναν. Αυτή τους η πρωτοβουλία οδήγησε στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που ονομάστηκε «Μπιριμπιριμιζέ Σαχίπ Τσικίωρους», δηλαδή «Προσέχουμε η μία την άλλη», μια πρωτοφανής πρωτοβουλία πολιτικής συμμαχίας μεταξύ φεμινιστικών ομάδων, λεσβιών και θρησκευόμενων γυναικών, με σκοπό να θέσουν οι ίδιες τους όρους διαπραγμάτευσης των διαφορών τους και να ενωθούν σε ένα κοινό αγώνα ενάντια στην έμφυλη βία και την κρατική καταστολή. Αντίστοιχες οσμώσεις έγιναν και στο πάρκο Γκεζί, όπως και στη πορεία υπερηφάνειας το 2013, όπου άρχισαν σιγά σιγά να κατεβαίνουν στους δρόμους περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. Και ενώ οι εξεγέρσεις στο πάρκο Γκεζί είχαν συμβολικά την αξία τους, τα πολιτικά αντανακλαστικά των διαφορετικών ομάδων και ανθρώπων που ήταν καθημερινά εκεί, δεν ιτήθηκαν τελικά όταν ο βαθμός καταστολής δεν μπορούσε να υπερκεραστεί. Η πολιτική απόφαση τότε να αφήσουν τον Γκεζί, έναν κατεξοχήν τόπο συμπίκνωσης της διαμάχης μεταξύ κεμαλιστών και ισλαμιστών, και να αρχίσουν τις καταλήψεις άλλων πάρκων της πόλης, ήταν ένα συμβολικό μήνυμα κριτικής απέναντι στο ασφικτικό αδιέξοδο που δημιουργείται μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών στρατοπέδων που προσπαθούσαν διαφορετικά μεν, αλλά από κοινού, να ουσιαστικά να κυριαρχήσουν πάνω στο πολιτικό αγώνα των κινημάτων, πάνω στη παραγωγή ενός διαφορετικού πολιτικού νοήματος. Παρόμοιες πολιτικές οσμώσεις οδήγησαν και στην διοργάνωση της γυναικείας πλατφόρμας «Πρωτοβουλία Γυναικών για την Ειρήνη», με στόχο την στήριξη των Κούρδων γυναικών και τη δημόσια καταδίκη της έμφυλης βίας από όπου και αν προέρχεται. Αυτή η πρωτοβουλία ήταν που οδήγησε και στη λίστα υπογραφών των Ακαδημαϊκών για την Ειρήνη το Γενάρη του 2016.
όσοι και όσες υπέγραψαν το κείμενο «Ακαδημαϊκή για την Ειρήνη» κατηγορήθηκαν ότι συμμετέχουν σε προπαγάνδα τρομοκρατικής οργάνωσης και η ποινή τους θα μπορεί να φτάσει έως και τα 7,5 χρόνια φυλάκισης. Πάνω από 2.000 ακαδημαϊκοί και ερευνητές ερευνήτριες που εργάζονται στη Τουρκία, με την υποστήριξη εκατοντάδων ακαδημαϊκών διεθνώς, έγραψαν ένα κείμενο κάνοντας έκκληση να βρεθεί μια λύση μεταξύ του τουρκικού κράτους και του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος του ΠΚΚ, να σταματήσει η βία, να ανοίξουν πάλι διαπραγματεύσεις, να δοθούν αποζημιώσεις, να οριστούν διεθνείς επιτροπές παρατηρητών για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απονομιμοποιώντας τη σημασία της έκκλησης αυτής, ο Ερντογάν τους και τις ονομάτισε δημόσια ως και καλά διανοούμενους και διανοούμενες, με τον ίδιο ακριβώς υποτιμωτικό τρόπο που είχε ονοματίσει αυτούς και αυτές που συμμετείχαν στις εξεγέρσεις του Γκεζί, δηλαδή τους είχε τότε αποκαλέσει ως ανθρώπους που συμμετέχουν σε πιάτσικα. Έχει εδώ σημασία ο τρόπος με τον οποίο νομιμοποιείται η εξουσία μέσα από την κοινωνικότητα, την ειρωνία και το χλεβασμό, μέσα ουσιαστικά από την αποδυνάμωση της σημασίας αυτής της αντίστασης, ενώ ταυτόχρονα τη στοχοποιεί. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι δεν φαίνεται να τον απειλούμε αρκετά προκειμένου να μας τιμωρήσει με τις προβλεπόμενες ποινές. Ο μόνος στόχος του είναι να μας ξεφτυλίσει, μου είπε μια φίλη ακαδημαϊκός που πέρασε σήμερα από δίκη. Σε αυτές τις λεγόμενες αργές δίκες, όπως εξηγούν η Μπασάκ Ερτούρ και η Τζούντιθ Μπάτλερ, οι δικαστές στις περισσότερες περιπτώσεις αποφασίζουν ότι ενδείκνεται η ποινή της φυλάκισης των 15 μηνών, αλλά καθυστερούν την τελική απόφαση. Οι ακαδημαϊκοί το αποδέχονται, καθώς οι εναλλακτικοί θα ήταν να μπουν στη φυλακή. Επομένως, και δεν ασκούν το δικαίωμά τους σε ένσταση και δέχονται να μην εμπλακούν σε οποιαδήποτε άλλη ύποπτη ενέργεια για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι Ερτούρ και οι Μπάτλερ εξηγούν ότι στο κλειστό πλαίσιο του νοήματος που παράγει η ρητορική του πολέμου, το αίτημα για ειρήνη και μη βία ερμηνεύεται ως μη αναγνώριση των πλευρών του πολέμου και άρα καταδικάζεται ως τρομοκρατία. Αν ζητάς ειρήνη στο Κουρδικό, γίνεσαι Κούρδος. Ταυτίζεσαι με τους τρομοκράτες, καθώς εναντιώνεσαι στην ανάγκη επιβεβαίωσης της συνέχισης του πολέμου. Και εδώ, δυστυχώς, η προσπάθεια να φανταστούμε την ειρήνη είναι από μόνη της μέρος της λογικής του πολέμου, όπως έχει υποστηρίξει η Τζούντιθ Μπάτλερ. Υπό αυτό το κλίμα, η οικονομία του φόβου παράγεται και διαχέεται μέσα από έναν φάλαγο κεντρισμό, μέσα από την απόλυτη κυριαρχία πάνω στη γλώσσα, πάνω στο τι συνιστά κοινωνικά διανοητή ή μη διανοήσιμη γλώσσα. Με τον όρο γλώσσα εδώ δεν εννοώ μόνο τα λόγια που λέμε, αλλά το σύστημα των σχέσεων που δομούνται και τη συναισθηματική γραμματική που μονοδιάστατα και ασφικτικά τη συνοδεύει. Νομίζω ότι αν δεν εξετάσουμε την πολιτική κατάσταση στη Τουρκία μέσα από αυτό το πρίσμα, θα έχουμε χάσει κάτι πολύ σημαντικό. Τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις διαδικασίες κοινωνικής επούλωσης που χρειάζεται να συμβούν τώρα, ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος. Ευχαριστώ πολύ.